ΑΕΚ και Ατρόμητο σήμερα και είναι επιτακτικό για την ομάδα μας, επιτακτική νίκη ώστε να μείνουμε ψηλά. Το ζητούμενο είναι να παίξει καλή μπάλα και να νικήσει και να δούμε και το καινούργιο προπονητή, το Γιαννίκη, ο οποίος βλέπω κάνουν χέρια όλοι τώρα, έτσι. Να δούμε το καινούργιο προπονητή, το Γιαννίκη, ο οποίος ελπίζουμε και ευχόμαστε να πετύχει στο έργο του. Παύλος. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, οι παίκτες μας αποσύρονται για να βγουν κανονικά να αρχίσει το μάτς. Λοιπόν, τα χέρια όλοι ψηλά πάντα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Κάνα δεκάρι χιλιάδες, πιστεύω. Αλλά εντάξει, γιατί όμως. Λοιπόν, τα χέρια. Τα χέρια όλοι. Στα μεγάφωνα ακούγονται κλήσεις και το δείχνει και ο πίνακας ότι προστατεύουμε την ομάδα μας από την άποψη ότι αν ανάψουν καπνογόνα ή λέιζερ κτλ. Κινδυνεύουμε να φάμε τιμωρία και αυτά καλό να μην γίνονται γιατί θα μας κλείσουν το γήπεδο, δεν θα μπορούμε να έρθουμε. Και χωρίς υποστήριξη ομάδα, πώς θα προχωρήσει να παίρνει τις νίκες. Προστατεύουμε. Τρελάθηκα! Τρελάθηκα! Δικέφαλε μαζί σου, καταστράφηκα! Δυνατό σύνθημα τώρα, πάμε. Οπότε προστατεύουμε το γήπεδό μας όπως τα μάτια μας. Τρελάθηκα, τρελάθηκα, δικεφάλαιο μαζί σου καταστράφηκα. Μόνο χαρτιά που κάνω, ωραία. Και έχουμε είσοδο των ομάδων. Πάμε. Άγκολε, ολέ, ολέ. Άγκολε, άγκολε. Πάμε για την νίκη δηλαδή όπως πρέπει. Λοιπόν, και με κάποιες αλλαγές που έχει κάνει η σύνδεση, πονάτε τα παιδιά μας εδώ πέρα. Εκμεταλλευτούμε την κέλα του ΠΑΟΚ και τυχόν κέλα του Ολυμπιακού στα κάνανα. Εμάς δεν μας αρέσουν οι κέλες. Εμάς δεν μας αρέσουν οι κέλες που λέει ένας φίλος εδώ πέρα, εννοείται. Οι άλλοι να τις κάνουν, καλό είναι να γίνονται. Ωραία. Εμείς κάναμε κέλα στο Ηράκλειο, εντάξει. Κι άλλοι. Γεια! Σουτάρετε και λοιπόν, ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή κάνει αυτοσυγκέντρωση. Οι δικοί μας δεν κάνανε, δεν πειράζει, το έχουμε δεδομένο το μάτς, μάλλον.
Και το μάτς αρχίζει με σέντρα από τον Ατρόμητο. Εδώ είναι οι φανατικοί μας φίλοι. Λοιπόν, το μάτς αρχίζει αυτή τη στιγμή με ένα μακρό σιντοού. Βλέπουμε την μπάλα και τώρα την έχει ο Ατρόμητος. Λοιπόν, πάμε γερά εκάρα, ο κόσμος στηρίζει και ελπίζουμε να κερδίσουμε αυτό το μάτς. Ο κόσμος στηρίζει την ομάδα μας όπως πρέπει. Δίπλα στην ομάδα, αγρίεψε τώρα για να δούμε στο 11ο λεπτό και ενώ βλέπει ότι η ομάδα παίζει καλά και προσπαθεί να επιτεθεί για να βάλει τον γκολ. Και ενώ ο Ατρόμητος είχε μια υποψία ευκαιρίας, θα καλό να μην γίνονται. Για πάμε γερά τώρα εκάρα. Μας αγρίεψε, τον την προλαβαίνει αυτός εκεί πέρα, κακός. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Υπάρχει ένα διάστημα που η ομάδα δεν παίζει καλά, γύρω στα 5 λεπτά. Κάπως έχει ανέβει ο Ατρόμητος και χάνει και κάποιες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Λοιπόν, για πάμε να οργανωθούμε, για πάμε να οργανωθούμε. Ναι, μιλάμε για 5 λεπτά τα οποία έχει γίνει ένα blackout. Γενικά είμαστε από τη μέση και πίσω. Τώρα ελπίζω να αλλάξει αυτό για να πάμε. Ωραία και η κατάσταση αυτή. Ωραία, όχι ρε. Λοιπόν, ωραία κατάσταση αυτή. Μας την κλέβουν την μπάλα τελικά. Τέλος πάντων γίνεται μάχη. Όχι ρε, όχι ρε. Πυροβόλα σέντρα, ωραία. Κόντρα την κατάσταση, μια χαρά ήταν η κατάσταση. Βάζουμε τον κόλ. Αραούχο. Γκαρσία είναι. Πρόσωπα περίεργα, τώρα ξαναβρήκαμε το χρωματάκι μας και πάμε γερά. Λοιπόν, για πάμε γερά, εκάρα! Τρελάθηκα! Τρελάθηκα! Δικέφαλε μαζί σου καταστράφηκα! Λοιπόν, και ο κόσμος αρχίζει και αγριεύει πάλι. Τραυματίστηκε ο Γέφης και βάζει μέσα τον Πέτρο Μάνταλο. Λοιπόν, εντάξει, για να δούμε τι θα δούμε. Πάντα κοιτάμε τι θα δούμε γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα τα ξέραμε όλα, θα ξέραμε και τα 6 νούμερα του Λότο. Λοιπόν, πυροβόλησε. Τι ενέργεια είναι αυτή η αγριεμένη, μπράβο. Λιβάη. Λοιπόν, για να δούμε. Ο πατέρας, έλα. Πατέρας Λιβάη. Οχ, οχ, οχ. Έλα. Πάει, σπαταλήθηκε αυτή η ευκαιρία. Και έδωσε και offside, τσόδι έδωσε, λοιπόν, πάει. Λοιπόν, την αλλαγή την είδαμε γερά τώρα, πάσαμε την μπάλα εδώ. Αλλά την ξαναπαίρνουμε και γρήγορα. Και το πυροβολάει, ωραία ευκαιρία, μπράβο, μ' άρεσε. 4-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 
Εκτός της καθυστερήσεις είμαστε. Λοιπόν, για πάρει την μπάλα, δεν πάμε. Δίνει αυτό το φάουλ που κατά τη γνώμη της εξέδρας δεν ήτανε. Είχαμε αυτό το κόλπο εδώ. Ειδικά όπου να είναι θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου που θα πάμε στα αποδυτήρια με το μικρότερο προβάδισμα. Με το μίνιμουμ. Λοιπόν, τέλος. Για πάμε γερά εκάρα στο δεύτερο, για πάμε γερά. Οι παίκτες μας βγαίνουν ενώπιση του δεύτερου ημιχρόνου. Ωραία. Λοιπόν, οι δικοί μας έχουν βγει και περιμένουν την έξοδο του αυτού του αδρομήτου και βγήκαν τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Στο δεύτερο ημίχρονο και πάμε γερά εκάρα να βάλουμε κι άλλο γκολ. Λοιπόν, ο κόσμος αρχίζει και ζεσταίνεται εν ώψη δευτέρου για να βάλουμε το δεύτερο γκολ δηλαδή. Ξεζεστάθηκε γρήγορα γιατί χάθηκε μια μπάλα. ΑΕΚ! Το νομίζω το βλέπεις πολύ ωραία, μια χαρά, έχει κόψει πολλά. Δεν θα προλάβω όμως γίνει τίποτα, αλλά δεν γίνεται. Πάμε τώρα και πυροβολάει! Ο Λιβάη Γκαρσία. Λοιπόν, για πάμε γερά εκάρα. Και το ξέρεις καλά πως δεν είμαι καθόλου καλά στα μυαλά. Αεκάρα σ' αγαπώ, όπου και να παίζεις θα είμαι κι εγώ. Λοιπόν, αυτός ο διαιτητής δεν μας τα λέει καλά. Κάτι περίεργα ανάποδα δίνει, λοιπόν, για να συγχρονιστεί. Άπραβας μέσα, ναι, ωραία. Αυτά καλό είναι να γίνονται για να πάρουμε λίγο στην επίθεση όπως πρέπει. Λοιπόν, και πήγε ο Λιβάη Γκαρσία, εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύει την τράπουλα. Για πάμε γερά, κάνετε και τα Γιάννα, τα Γιάννα να λέω καλά. Γράψτε το. Μπαίνει και ο Λεταλέκ μέσα. Θέλω να πω, κάνει και ο Αντρόμητος κάποιες, πώς το λένε, αλλαγές. Λοιπόν, και στη λέξη του, θέση του Λεταλέκ, ζωγράφισε το, μπήκε ο ανάποδα πάμε. Στη λέξη θέση του Σιμάνσκι μπήκε ο Λεταλέκ. Τα βρήκαμε, τέλος, πίσω. Ο κόσμος αγριεύει. Α, εξ' αγάπω. Μάλιστα το είχα γράψει και αναγκάστηκα και είδα το replay και εγώ. Τι κόλπο είναι αυτό.
Λοιπόν, πενάλτι Μάρς και έπρεπε να το δώσει. Δεν γίνεται δουλειά. Μας δουλεύουν να πούμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει με το πενάλτι. Θα πάρουμε και καλή θέαση. Τελικά! Λοιπόν, το έχασε ο Τσούπερ, αλλά μετά ακολουθούσαν τρέιλερ οι άλλοι από πίσω και το βάλεσε σε δεύτερο χρόνο ο Τσούπερ. Λοιπόν, οπότε το σκορ τώρα είναι 2-0 με το πενάλτι Μάρς αυτό που χτύπησε ο Τσούπερ. Βέβαια. Το κατέβασε κάτω, τι ήταν αυτό, τι έπρεπε να το δώσει χαρακτήρια. Βράνιες! Καλά. Βράνιες! Βράνιες! Γι' αυτό καμιά φορά δεν τα βλέπουμε καθοστά. Εγώ νόμιζα ότι το έβαλε Τσούπερ, αλλά τελικά το έβαλε ο Βράνιες. Μπράβο ρε Βράνιες, παιχταρά, που έκανες και προώθησες και πυροβόλησες. Ωραία. Το έχασε στην αρχή ο Τσούπερ, αλλά βρέθηκε μετά πίσω ο Βράνιες. Εκεί στο χαμό και πυροβόλησε. Λοιπόν, μια χαρά. Για πάμε γερά. Τελικά ο διαιτητής δίνει επανάληψη. Αυτά μόνο εδώ που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, εντάξει, για να δω πώς θα πυροβολήσουμε. Λοιπόν, και αυτή τη φορά καθαρό. Και κλείνει και τα μάτια. Μια χαρά. 2-0, επίσημα. Μπράβο, Εκάρα, μπράβο. Ωραία. Θα βάζουμε δύο φορές για να μετράμε μία. Θα βάζουμε δύο φορές. Να το, μας κεφκώνει κιόλας. Άρα τελικά καλά είπα, πριν ο Τσούπερ το βάλε. Ήταν μελλοντικό, το πιάσατε. Ποιος το έβαλε ρε παιδιά, τι έγινε, ο Βράνιες. Λοιπόν, διόρθωσε την αδικία που έγινε πριν σε βάρος του, δηλαδή τον κόλ που δεν του μετρήσατε και αγρίευσε και το έβαλε το τρίτο. Εδώ δεν έχουμε και replay, χάλια. Θα πάρουμε όλους, θα τους τρελάνουμε. Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε. Λοιπόν, 3-0 και ρωτήστε εδώ πέρα τους φίλους μου. 3-0 είχα πει ότι θα λήξει το μάτς. Λοιπόν, ναι, να τα πούμε κι αυτά. Βράνιες! 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 Λοιπόν, βγαίνει το Σιμόες σε αποθέωση και μπαίνει μέσα ο Σάρκοφ. Και βγαίνει και ο Αραούχο έξω, αποθέωση. Και βάζει μέσα τον Καρίμα Σαρβάρ. Μια ομάδα η οποία έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, έτσι. Και όποιος βγαίνει, όπως βλέπετε, αποθεώνεται, γιατί έχει παίξει καλά. Μια χαρά. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Για πάμε για μια σοβαρή επίθεση εδώ πέρα. Ξανά, κάνε σέντρα, αγόρι μου. Πυροβόλα! Όχι ρε. Πώς δεν κάνετε αυτό, πω πω, τι κόλπο είναι αυτό. Δεν πειράζει, έχουμε και θέαμα. Έχω πει 3-0 και δεν πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν πειράζει, να μην, ας μπει και τέταρτο. Λοιπόν, άλλο ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο και ενώ περιμένουμε να λήξει το μάτς, είμαστε στις καθυστερήσεις. Το σκορ είναι 3-0 και κοιτάμε το επόμενο μάτς. Με το Βόλο. Στο Βόλο. Λοιπόν, κι άλλο κόρνερ δεν πειράζει. Με τα κόρνερ ποτέ κανένας δεν κέρδισε. Ας κερδίσουν όσα θέλουν. Αρκεί να μην βάλουν γκολ.
να δούμε και λίγο αμφιθεατρικά εδώ πέρα τι γίνεται. Και θα το δούμε αμφιθεατρικά τον κολλιά. Τον πρόλαβε δυστυχώς. Λοιπόν, τέλος, κλείσαμε. ΑΕΚ Ατρόμητος 3-0. Ωραία εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και πάμε τώρα για τον Βόλο. Βήμα-βήμα, αυτή η ομάδα αξίζει να, να είναι ψηλά και να δούμε πως πάνε και το πρωτάθλημα. MVP του αγώνα είπε ο Γεράσιμος Μίτογλου και το άξισε το παιδί αυτό γιατί έπαιξε πάρα πολύ καλά στην άμυνα και δεν φάγαμε και πολλές φάσεις. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Και μπράβο στον προπονητή. Καλό βράδυ μεγάλε. Λοιπόν, καλό βράδυ στον προπονητή που τον έβαλε μέσα να παίξει και τόσο καιρό δεν είχε δει ενδεκάδα. Λοιπόν, τέλος, κλείσαμε. Μια ζωή αρωματικό γιατί μας χαιρετάνε οι παίκτες και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό. Και εμείς τους αγαπάμε και πάμε για γερά τώρα για το Βόλο, για να φέρουμε το διπλό. Λοιπόν, τέλος, μια ζωή ΑΕΚ.